Μέσα στο φυλάδιο λοιπόν, συνεχίζουμε κύριε Κύρου, λέτε ότι θα διεκδικήσετε τον κληρονομικό και οικονομικό μας πλούτο. Σε τι ακριβώς αναφέρεστε, πείτε λιγάκι, ο πολίτης εκεί που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή ακούει βαρύγδουπες δηλώσεις. Θα διεκδικήσετε τον κληρονομικό πλούτο. Ναι. Πράγματι αυτό θα συμβεί. Έχουν υπογραφεί μεγάλες παγκόσμιες και ευρωπαϊκές συνθήκες, από όπου μέσα από αυτές απορρέει ένας τεράστιος οικονομικός πλούτος και η χώρα μας έχει πρόσβαση σε ειδικά ταμεία και σε ειδικούς καταπιστευματικούς λογαριασμούς που απορρέουν βέβαια από τη συνθήκη του Bretton Woods. Αυτοί οι καταπιστευματικοί λογαριασμοί, τώρα πλέον που μιλάμε, έχουν πρόσβαση 198 χώρες σε όλο τον πλανήτη. Εάν μιλήσουμε όμως για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δούμε ότι όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν πρόσβαση και δικαιώματα στους καταπιστευματικούς λογαριασμούς, τα οποία να σημειώσω ότι είναι σε μετρητά χρήματα πάρα πολλά τρισεκατομμύρια. Άρα εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ και τίθεται το ερώτημα εδώ ότι για ποιο λόγο, αφού υπάρχει αυτός ο τεράστιος πλούτος με βάση τους παγκόσμιους ισολογισμούς από την Παγκόσμια Τράπεζα, όλες οι χώρες της Ευρώπης χρωστούν και δεν ξέρω πού ακριβώς χρωστούν όλες οι χώρες και δεν ξέρω και για ποιο λόγο η Ελλάς μπήκε σε μία μνημονιακή σύμβαση με τα γνωστά σε όλους μας αποτελέσματα. Θυμίζω ετάχει 2,5 εκατομμύρια Έλληνες ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, έχουν κοπεί συντάξεις, μισθοί, τα παιδιά μας έφυγαν στο εξωτερικό. Για ποιο λόγο? Μα αφού υπάρχει αυτός ο τεράστιος πλούτος, τον οποίο θα αναδείξει η Ελληνοσυνέλευσης. Εδώ θέλω να σταθώ λίγο και για αν μιλήσουμε για αρχικά κεφάλαια, όπως έχω δώσει σημειώσεις μου, τα αρχικά κεφάλαια της ένταξής μας με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία έχουμε ως αρχικό κεφάλαιο αλλά και ως ανακεφαλοποιήσεις, είναι περίπου αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα 60 δις και πλέον, και μιλάμε για τα αρχικά κεφάλαια. Οι ανακεφαλοποιήσεις γίνανε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι το 1994 επί προεδρίας, αν θυμάστε, του Θεόδωρου Πάγκαλου στο Ευρωκοινοβούλιο. Ναι. Ωραία. Τώρα, εάν προσθέσουμε σε όλα αυτά και τους αποκλειστικά ευρωπαϊκούς φόρους, όπως είναι οι αγροτικές εισφορές, όπως είναι οι δασμοί από τα τελωνεία, όπως είναι το ΦΠΑ, ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο οποίος είναι αποκλειστικά ευρωπαϊκός φόρος και με βάση την οδηγία 77, όπως έχω σημειώσει εδώ, 388 είναι ευρωπαϊκός καθαρά φόρος. Εάν θα δούμε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία, θα δούμε ότι το ΦΠΑ στον ανώτερο συντελεστή που έχουμε επιλέξει εμείς, γιατί θα μπορούσαμε να επιλέξουμε άλλο συντελεστή, δηλαδή να είναι βέβαια πιο χαμηλό, να είναι 20%, να είναι 18%, 14%. Όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Ακριβώς. Τώρα, γιατί επιλέχθηκε ένα τόσο μεγάλο συντελεστής, όπου βασανίζει όλους τους Έλληνες πολίτες, αυτό να μας το απαντήσουν. Και συντηρεί τη φτώχεια. Έτσι. Τώρα, θα ήθελα όμως να μείνω λίγο στο ΦΠΑ. Εάν αναλογιστούμε τα χρήματα που δίνουμε μέσα από το ΦΠΑ, το 24% δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι κάθε 4 χρόνια δίνουμε ένα ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ένα ακαθάριστο εθνικό προϊόν, το οποίο ανέρχεται... Ναι. Έτσι προκύπτει. Έτσι προκύπτει. Σε ένα ύψος 200 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αν κάνουμε τώρα τις αφαιρέσεις, θα δούμε ότι κάθε έτος δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 50 δις. Βέβαια μας επιστρέφουν και κάποια πράγματα, κάποια χρήματα, τα οποία είναι μέσω των Leader και των ΕΣΠΑ, περίπου στα 3,5 δισεκατομμύρια το χρόνο. Τίποτα. Όμως, τίποτα στην ουσία. Λοιπόν, εάν κάνουμε τώρα τον πολλαπλασιασμό και δούμε στα τόσα χρόνια που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
μόνο από το ΦΠΑ και μόνο από τα αρχικά κεφάλαια που δίνουμε, έχουμε ένα περίπου 1,6 τρισεκατομμύρια ευρώ που έχουμε δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, με βάση όλα αυτά που έχουμε δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί η Ελλάδα μπήκε σε μνημόνια και γιατί για 200 ψώρο δισεκατομμύρια, είναι έτσι, ανάλογα με αυτά που έχουμε δώσει, έχουμε περάσει όλη αυτή την οικονομική κρίση. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να τονίσω ότι η Ελλήνων Συνέλευσης ως η μοναδική νομική οντότητα εκπροσώπησης του έθνους των Ελλήνων οφείλει να ελέγξει κάθε σύμβαση, να κάνουμε ένα ταμείο. Οποιοδήποτε υποψήφιος ευρωβουλευτής από τους 42, έστω και ένας να μπει στο Ευρωκοινοβούλιο, θα κάνουμε το ταμείο κάτω τα μολύβια, δεν γράφει κανένας τίποτα, θα δούμε τι σας δώσαμε, τι μας έχετε δώσει και να δούμε τι μας χρωστάτε. Για όλα αυτά να τονίσω ότι δεν μας έχει ενημερώσει κανένας ευρωβουλευτής. Άρα η Ελλήνων Συνέλευσης, και τελειώνω, μπορεί να κάνει την αρχή και να είναι η αιχμή του δόρατος στην Ευρωβουλή για μια οικονομική ανάπτυξη όπου η οικονομία θα είναι η ίδια η νομή του ευρωπαϊκού οίκου.